Ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε μερικά από αυτά τα ωραία που έρχονται, αλλά εμείς εδώ, γιατί είναι και ο τίτλος μας και το όνομά μας και πρέπει να το ιδρώσουμε το όνομά μας, θα σας πούμε και άλλες πληροφορίες που δεν είπε ο Νίκος. Σουσούδια. Σουσούδια. Τι γίνεται με το TV Queen, που είναι το νέο reality που υπόσχεται να βγάλει παρουσιαστές και ειδήσεων, όπως είπε ο Νίκος, και ψυχαγωγία σίγουρα. Παρουσιάστρια λοιπόν, συγκεκριμένα θα βγάλει. Βλέπουμε εδώ ήδη. Γλιτώσατε. Γλιτώσαμε την καρέκλα μας. Πολύ ωραία κορίτσια. Να κάνει και αντρικό. Κάτσε καλά, αγάπη μου, να τελειώσει αυτό. Stevie Kings, Stevie Kings. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και πλάνα από το τρέιλερ που γυρίστηκε και αν προσέξετε, γιατί είναι πολύ σημαντική η λεπτομέρεια αυτό, κάποιες έτσι από τις κυρίες που βλέπετε παραπέμπουν σε κάποιες άλλες γνωστές κυρίες της τηλεόρασης. Πραγματικά δεν είναι τυχαίο. Το κόνσεπτ καθόλου δεν είναι τυχαίο. Του εντυπωσιακού τρέιλερ που γυρίστηκε. Τρέχουν οι καρέκλες. Εγώ βλέπω τη Βίκυ Καγιά, α πούμε, μπροστά μου. Εγώ είδα μια Τσιμτσιλή κάπου. Εγώ είδα μια Κατερίνα Ζαρίφη. Εγώ αυτή είχα δει. Εγώ είδα μια Κατερίνα Ζαρίφη. Λοιπόν. Πολύ ωραίο αυτό που είπες, γιατί ψάχνουμε τώρα να δούμε ποια ταυτίζει πια. Ήδη να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές συμμετοχές στο casting call που έχει βγει από την εταιρεία παραγωγής μας εδώ πέρα. Είμαι σίγουρη. Θα γίνει μια πάρα πολύ προσεκτική επιλογή. Γιατί όμως, εγώ πιστεύω πολύ. Μεγάλο μπράβο γι' αυτό, παιδιά. Πιστεύω πολύ μπράβο σε αυτή την επιλογή, ότι θα δυναμητήσει πάρα πολύ τη βραδινή τηλεοπτική ζώνη. Γιατί εσύ είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος επικεφαλής. Το περιμένουμε με πολύ χαρά. Εγείς. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν πέντε ανθρώπους στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα μπορούσες να πεις ότι ξέρουν την τηλεόραση, ξέρουν από παρουσίαση, ο ένας εξ αυτών είναι σίγουρο. Ποια reality σκίζουν, να το πούμε θεός εδώ και 20 χρόνια, τα reality όπου βάζει το χεράκι του στο casting ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Από το Big Brother, το Fame Story, το Dream το Show. The Wall, παλαιότερα. Θα είναι ένα ο διευθυντής της σχολής, δηλαδή ο ρόλος του φυσικά θα είναι αναβαθμισμένος, θα είναι επικεφαλής των δασκάλων, δεν ξέρω ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να προετοιμαστούν τα κορίτσια για την παρουσίαση. Εσύ τώρα μπορείς. Αυτό το ύφος. Εσύ τώρα μπορείς να μου πεις κάτι για παρουσιαστή, παρουσιάζει. Κοίτα, δεν θα κάνω εγώ την ανακοίνωση, θα την κάνει το κανάλι, έτσι δεν λέμε πάντα. Αλλά νομίζω ότι το όνομα είναι πάρα πάρα πολύ λαμπερό. Και είναι καμπάκι, είπε ο Κοκλώνης που τον είδα το πρωί σε δηλώσεις άλλου σταθμού. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φωτεινό καμπάκ, Ελένη μου. Με το και καλό. Θα μάθουμε σε λίγες μέρες περισσότερες λεπτομέρειες. Με το καλό ανυπομονούμε, γιατί πραγματικά επειδή οι εποχές είναι δύσκολες, οι καιροί είναι δύσκολοι και για τους νέους ανθρώπους που έχουν όνειρα δεν υπάρχει εύκολα ο δρόμος ώστε να έρθουν πιο κοντά στα όνειρά τους και αυτό ανοίγει δρόμους. Μα σκεφτείτε. Μου αρέσει πάρα πολύ και το reality κομμάτι όμως, παιδιά. Ναι. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τη Βίκυ Καγιά να τσακώνεται με την Ελένη Μενεγάκη, για παράδειγμα. Εννοείς τη wannabe Βίκυ Καγιά με την wannabe Ελένη Μενεγάκη. Σκεφτείτε, είναι μια φαντασίωση που γίνεται πραγματικότητα. Σκεφτείτε όμως ότι τώρα θα κερδίσει η νικήτρια μια θέση στο εγχώριο τηλεοπτικό στερέωμα, μια θέση πρωταγωνιστική. Γιατί όχι. Μη σου πω η δόνα μου, πόσο σημαντικό για να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό για τα νέα κορίτσια. Καταλαβαίνετε, θα πω κάτι αστείο. Φαίνεται στο βλέμμα σου. Το βλέμμα σου καταλαβαίνω. Αν και είναι η πρώτη σεζόν που δουλεύει μαζί, το διαβάζω το βλέμμα μέσα. Ευτυχώς. Ποια το διαβάζει. Τη χρυσή ευκαιρία που ζήσατε τότε. Α, εμείς. Τον Άγιο Ευκαιρία. Τον Άγιο Ευκαιρία. Λοιπόν.